Τι του έτυχε του κύριου Ζεχόφερ, τι έπαθε? Ναι, όπως αποκαλύπτει η σημερινή Bild, η έκδοση κυριακάτικη, ξέρουμε ότι, ίσως το έχετε ακούσει, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα αεροσκάφη του κυβερνητικού στόλου στη Γερμανία. Α, όλοι σχεδόν οι υπουργοί είχαν προβλήματα με αυτά. Ναι. Καρέκλες, όταν ήρθε προχθές το βράδυ ο Ζεχόφερ στην Αθήνα, ναι, μετά τις συναντήσεις του πήγε στο αεροδρόμιο για να φύγει και εκεί διαπιστώθηκε ότι το Airbus, το κυβερνητικό, είχε πάλι βλάβει, είχε χαλάσει το κομπιούτερ του αεροσκάφους. Α, έτσι... συγγνώμη τώρα που το λες, συγγνώμη, θυμόμαστε και με τις Μέρκελ. Ναι. Έχεις δίκιο. Με τη Μέρκελ, έχεις δίκιο, μπράβο, ναι. Άρα λοιπόν διαπιστώνει ότι έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα το κομπιούτερ και ειδοποιούν το Βερολίνο να στείλει άλλο αεροσκάφος με ανταλλακτικά για το κομπιούτερ. Μάλιστα. Θα περνούσαν κάποιες ώρες, ο κύριος Ζεχόφερ έμεινε στο ελληνικό, οπότε την κατάσταση, όπως λέει η Bild, έσωσε ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος πήγε και πήρε από το ελληνικό, στο ελληνικό έχουμε μία. Όλοι, άστα, Παντελή, όλοι αυτό λέμε. Και για να καταλάβεις ότι εγώ στο μετρό, εκεί που λέει για αεροδρόμιο, πήγα εκεί που λέει για ελληνικό. Και γύρισα πίσω, κατάλαβες τι έπαθα. Πήγε και πήρε ο κύριος Αβραμόπουλος, έσωσε την κατάσταση, όπως λέει. Και πού τον πήγε? Πήρε ανταλλακτικά. Πήγε και πήρε τον Ζεχόφερ και τον πήγε σε μία το πήγε σε μία ψαροταβέρνα, όπως λέει η Bild. Δείτε τη φωτογραφία, συγγνώμη Παντελή μου. Η φωτογραφία, ναι, που βλέπετε και περνάει διαρκώς είναι αυτή. Να τη σταματήσουμε, ναι, όταν την ξαναβρούμε. Εδώ είναι η λύση του προβλήματος. Τον πήγε σε ταβέρνα. Ναι. Τον πήγε σε μία ψαροταβέρνα. Εκεί έκατσαν 3 με 4 ώρες μέχρι να έρθει το ανταλλακτικό από την Γερμανία. Ποιοι πήγαν, Παντελή? Ποιοι πήγαν? Πώς το χάλασε? Βλέπω παρέαχη μεγάλο. Ο πρέσβης. Ο Αβραμόπουλος με όλη τη Γερμανία, με όλους τους συνοδούς τους Γερμανούς. Όλη την αποστολή τη Γερμανία. Σε τραπέζι, κανονικά. Τους έβγαλε έξω. Μπράβο. Και όπως λέει η Bild, ο κύριος Ζεχόφερ είπε ότι ήταν μεγάλη ατυχία πάλι με το αεροπλάνο, αλλά τουλάχιστον με τον κύριο Αβραμόπουλο πέρασε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, συζήτησαν και το προσφυγικό, αλλά όπως είπε, πάνω στην ατυχία διασκεδάσαν κιόλας. Πού πήγανε, σε ποια ταβέρνα? Δεν γράφει η Bild που πήγανε. Δεν γράφει, δεν ήξερε. Αλλά για να έχει τη φωτογραφία θα ξέρει που πήγανε. Βλέπουμε πλάτη στη φωτογραφία τον κύριο Αβραμόπουλο και απέναντί του τον κύριο Ζεχόφερ. Έτσι υπήρξε ευτυχές τέλος. Αμφιτρίωνας, καταπληκτικός ο κύριος Αβραμόπουλος, διπλωμάτης. Εικάζω ότι πέρασαν καλά με τη σφυρίδα που φάγανε, όχι με τον κύριο Αβραμόπουλο. Άρεσε να πέρασαν τη σφυρίδα, σίγουρα. Λες να φάγανε πάλι σφυρίδα? Ξέρω εγώ. Τώρα να πω να φάγανε μπαρμπουνάκια ή γάβρο τηγανιτό, λίγο δύσκολο. Δεν τους το έχει. Το ανοίγει το project, το διατροφικό. Άρα τέλος, καλό, όλα καλά. Πέραν της πλάκας όμως, αρχίζει και γίνεται λίγο επικίνδυνο όλο αυτό με τα αεροσκάφη της Γερμανίας. Και αν έχει η Γερμανία πρόβλημα με τα αεροσκάφη, τι να πούμε κι εμείς? Που πάει περίπατο η γερμανική αξιοπιστία. Όλοι οι υπουργοί που έχουν πετάξει με αυτά τα αεροσκάφη είχαν πρόβλημα. Με σημαντικότερο πρόβλημα την κυρία Μέρκελ που νέκρωσαν τα επικοινωνίες του αεροσκάφους πάνω από την Ολλανδία. Έχουν παραγγείλει καινούρια. Αλλά μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε θα τρώνε ψάρια. Να σου πω, Παντελή. Η καλύτερη διπλωματία είναι αυτή, πάντως. Η καλύτερη διπλωματία, τι λες τώρα. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, ο κύριος Ζεχόφερ πήγε Τουρκία, ευχαρίστησε την Τουρκία, ήρθε και Ελλάδα, είπε και σε εμάς καλά λόγια. Στην πράξη θα γίνει τίποτα? Στην πράξη θα γίνει κάτι. Υπάρχουν, για να ξέρουμε, για να το γνωρίζουμε, υπάρχουν μυστικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γερμανίας. Ο κύριος Ερντογκάν ζητάει άλλα χρήματα και τα ζητάει όχι να πάνε σε ταμεία των διεθνών οργανώσεων, τα θέλει ο ίδιος στην τσέπη του. Έτσι. Αυτό στο τουρκικού κράτος εννοώ. Σωστό. Αυτό μάλλον θα το καταφέρει από ό,τι μαθαίνουμε. Θα υποχωρήσουν και οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι απέναντι σε αυτό το αίτημα, αλλά το μεγάλο αίτημα του Ερντογκάν είναι να του επιτρέψουν, να του δοθεί πράσινο φως να μπει στη Βόρεια Συρία να κάνει αυτή τη ζώνη που λέει. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι και ενώ στη Γερμανία ακούσατε ότι είπανε πολύ καλά λόγια για την Τουρκία, ο κύριος Ζεχόφερ δεν είπε τίποτα αρνητικό. Στα παρασκήνια όμως όλοι γνωρίζουν και όλοι λένε ότι με το προσφυγικό ο κύριος Ερντογκάν απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Εκβιάζει, δηλαδή. Έτσι, ακριβώς όπως το λες. Ευχαριστούμε θερμά.